Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου θα σας ευχαριστήσω που αφιερώνετε αυτό το χρόνο να ακούσετε για τη δωρεά μυαλού των οστών, δηλαδή για την προσφορά ζωής από άτομα που δεν έχουν συγγένεια με ασθενή, σε κάποιον έτσι που νοσεί και έχει απόλυτη ανάγκη. Λοιπόν, σας μιλάω για τη δουλειά που κάνει ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, προσπαθώντας να βρίσκεται κοντά στο έργο των γιατρών των μονάδων μεταμόσχευσης. Ο Σύλλογος, όπως ακούσατε, δημιουργήθηκε το 2012 και ξεκίνησε την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυαλού των Οστών. Λοιπόν, σε τι στοχεύει η δραστηριότητα της τράπεζας? Στοχεύει στην συνεχή και σωστή ενημέρωση για το τι σημαίνει προσφέρω μυαλό των οστών ή αιμοποιητικά κύτταρα. Στοχεύει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο να γίνεται ζωή. Στοχεύει στην οργάνωση και εφαρμογή δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και των διεθνών τραπεζών, γιατί ακούσατε ότι είμαστε λίγο πίσω ή ανησυχητικά πίσω στα νούμερα που αφορούν τους δότες. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για εξοικονόμηση πόρων, για να μπορεί η δεξαμενή να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί και παράλληλα να εξασφαλίζει και δότες για τους Έλληνες ασθενείς και όχι μόνο. Αυτό γιατί? Γιατί ακούσατε από την κυρία Βγερινού περίπου για την δική μας θέση στον κόσμο των δοτών. Παγκόσμια υπάρχουν 25 εκατομμύρια δότες εγγεγραμμένοι. Στην Αμερικάνικη τράπεζα είναι 7 ακόμα κάτι εκατομμύρια, οι Γερμανοί έχουν 5 εκατομμύρια, η Κύπρος είναι η πρώτη τράπεζα στον κόσμο αναλογικά με τον αριθμό, με τον πληθυσμό, έχει 135.000 δότες και εμείς έχουμε 46.000 δότες. Δυσανάλογους λίγο σε σχέση με τις διαγνώσεις που έχουμε και την ανάγκη που έχουμε για προσφορά αιμοσχέρματος. Η αναζήτηση δοτών ανάμεσα σε άτομα με κοινή καταγωγή, δηλαδή με γενετικές ομοιότητες, βοηθάει πάρα πολύ στη γρήγορη και στην ανέξοδη εξέβρεση αιμοσχέρματος. Γι' αυτό, αν υπήρχαν περισσότεροι από 100.000 εθελοντές δότες στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα για τους περισσότερους από τις Έλληνες ασθενείς. Λοιπόν, φέτος κλείνει ένας χρόνος, είναι τα 25 εκατομμύρια δότες παγκόσμια και ο χρόνος που κλείνει το όραμα Ελπίδας με την πρώτη μόλις δότριά του που έδωσε για ένα παιδί με πολύ δύσκολο νόσημα. Αν δεν είχε βρεθεί η δότρια, το παιδάκι ίσως να μην ήταν ανάμεσά μας, τώρα είναι σπίτι του, παίζει και επανεντάσσεται στη ζωή του όπως οφείλει σαν φυσιολογικό παιδάκι. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες εικόνες από τις δραστηριότητες μας για ενημέρωση, όπως η σημερινή, από συλλόγους, στρατιωτικές μονάδες, αθλητικούς φορείς, άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, εδώ βλέπετε το ρέμο που γίνεται δότης. Προσπαθούμε να διαδίδουμε το μήνυμα και την αναγκαιότητα όπου μπορούμε και να δημιουργούμε, να απλώνουμε την ευαισθησία του κόσμου, να δημιουργούμε πυρήνες συνεργασίες και πυρήνες ανθρωπιάς. Σας εξήγησε η κυρία Βγερινού ότι ο κατάλληλος δότης είναι το άτομο που μοιάζει ιστικά με τον ασθενή. Με βάση τα HLA ή αντιγόνα, αυτά που εξετάζονται για την καταλληλότητα του δότη σε σχέση με τον ασθενή. Όπως και γι' αυτό σας είπα ότι μόνο 3 από τους 10 ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ταιριάζουν με τα αδέλφια τους, οι υπόλοιποι αναζητούν στο Παγκόσμιο Αρχείο συμβατό δότη. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία για αυτόν που ενδιαφέρεται? Το πρώτο πρέπει, η προϋπόθεση είναι να είναι από 18 μέχρι 45 χρονών για να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής στο Αρχείο Δοτών. Μετά θα πρέπει να πάρουμε δείγμα αίματος ή
όπως μπορεί και εδώ να γίνει για όποιον θέλει, λίγο δείγμα στοματικού επιχρίσματος με μία μπατονέτα, και αυτό στέλνεται για την εξέταση τυποποίησης, για την εξέταση εξακρίβωσης των HLA αντιγόνων. Τα αποτελέσματα από την εξέταση καταχωρούνται στο Παγκόσμιο Αρχείο Δοτών, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στην τράπεζα τη δική μας. Αν λοιπόν κάποιος από αυτούς που έχουν γραφτεί στην τράπεζα, στο όραμα ελπίδας, βρεθεί συμβατός, τον ενημερώνουμε γύρω στους 4 μήνες νωρίτερα από το χρόνο που απαιτείται να γίνει μεταμόσχευση, μας επιβεβαιώνει και τότε ότι εξακολουθεί να θέλει να γίνει δότης, επιβεβαιώνουμε με κάποιες εξετάσεις ότι μπορεί να γίνει, ότι είναι σε θέση να γίνει δότης, και προχωράει η διαδικασία από την ομάδα μεταμόσχευσης στον καθορισμό της ημερομηνίας μεταμόσχευσης. Έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος δότης να συζητήσει με τους γιατρούς όποια απορία, όποιο ενδιασμό, και να ενημερωθεί για όλη τη διαδικασία. Μετά υποβάλλεται σε έναν ιατρικό έλεγχο που θα επιβεβαιώσει το καλώς έχει της υγείας του και προχωράει στη δωρεά μοσχεύματος με έναν από τους δύο τρόπους που ακούσατε ή με χορήγηση περιφερικού αίματος στην αιμοδοσία ή με χορήγηση με υλικού μοσχεύματος στο χειρουργείο. Η κυρία Αυγερινού είναι μια αιματολόγος παιδογιατρίνα, γιατί είναι στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πάρα πολλές φορές της χτύπησαν την πόρτα στο ιατρείο μαμάδες ή γονείς και τη ρώτησαν αν έχει καμιά απάντηση από την αναζήτηση που γίνεται για το παιδί τους, αν έχει βρεθεί συμβατός δότης ή τι πρέπει να γίνει για να επισπευστεί η διαδικασία. Από κάποια ανάλογη μαμά που έψαχνε για την μικρή της χορούλα και δεν έβρισκε, όπως και δεν βρήκε απόλυτα συμβατό, της λέω, γράψε ένα μήνυμα, πες το στον κόσμο αυτό που θα έλεγες. Έχει γράψει αυτό που διαβάζετε, ελπίζω να το διαβάζετε. Αν εσύ ήσουν ο μόνος που μπορούσε να πάρει αγκαλιά ένα φοβισμένο παιδί που δακρύζει, θα το αγκάλιαζες? Αν ήσουν εσύ ο μόνος που θα μπορούσε να δώσει πίσω σε δύο τρομαγμένους γονείς το παιδί που έχουν χάσει, θα το πιάνεις από το χέρι να το γυρίσεις σπίτι? Αν ναι, γίνε δότης αιμοποιητικών κυττάρων. Τη ζωή ενός παιδιού μπορεί να την κρατάς μόνο εσύ στα χέρια σου. Αυτά είναι τα συναισθήματα όλων των μαμά, όλων των γονιών, που η τύχη τους φέρνει να περάσουν το κατόφλι της ογκολογικής μονάδας και να προσπαθούν μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό, να πετύχουν τις καλύτερες συνθήκες και την επιβίωση για το παιδί τους μαζί με τους γιατρούς. Μια μαμά σαν αυτή εδώ που βλέπετε. Πριν σας πω πόσο αλλιώς μπορείτε να βοηθήσετε, θα σας πω ότι όπως σε κάθε ομιλία ερχόμενη σκέφτομαι τι πρέπει να πω, πώς πρέπει να το πω, ποιος κόσμος θα το ακούσει. Έξω που πριν αρχίσουμε έρχεται και με βρίσκει ένας πιτσιρικάς, πολύ πιτσιρικάς, μόλις 12 χρονών, και λέει, θέλω να γίνω δότης. Του λέμε, με την κυρία Αυγερινού, δεν είναι εύκολο να γίνεις εθελοντής, γιατί πρέπει να είσαι ενήλικας, πρέπει να έχεις περάσει τα 18 και να συμπληρώσεις τη φόρμα και να την υπογράψεις. Αλλά λέει, δεν μπορώ να μην γίνω όταν υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, εκείνος θέλει να γίνει για την ξαδελφούλα του, γιατί θέλει να τη σώσει, παρόλο που οι πιθανότητες να είναι σαν ξαδελφάκι συμβατός είναι πολύ μικρές, πιστεύει ότι όταν ένας θέλει να σώσει έναν άνθρωπο, μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, με την παρουσία σας εδώ και με την αυτή την προσήλωσή σας, απαντάτε στο μικρό νεκτάριο ότι ακόμα και αν δεν είναι σε θέση ο ίδιος τώρα να δώσει μόσχευμα, υπάρχουν πάρα πολλοί που τον αγκαλιάζουν, που αγκαλιάζουν την ξαδελφούλα του, όπως όλα τα παιδιά που αρρωσταίνουν, που ψάχνουν αυτή τη στιγμή για δότη, και με τον τρόπο σας του λέτε ότι είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ μέχρι να μεγαλώσεις εσύ και να κάνεις το δικό σου αγώνα να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, για κάποιους που δεν μπορούν όμως να δώσουν κύτταρα, για πολλούς λόγους,
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βοηθήσουν. Να μεταδώσετε αυτά που ακούσατε. Να μεταδώσετε το μήνυμα ότι το να βοηθήσει έναν άνθρωπο, να σώσει έναν άνθρωπο, είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να το θέλεις. Ότι πολλές φορές το ενδιαφέρον μας μπορεί αυτό που δεν μπορούν ίσως οι θεραπείες, εκεί που και οι γιατροί ζητούν βοήθεια, μπορεί το ενδιαφέρον μας να λυγίσει τον καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για τον καθένα, είτε είναι ιατρικό θέμα είτε όχι, να καταλάβουμε ότι μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από αυτό που μοιάζει να είναι ανίκητο. Είμαστε πολύ δυνατοί. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε, μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε και άλλα άτομα. Μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία. Σε λίγο καιρό θα χρειαστεί στο κέντρο υγείας να πηγαίνετε άτομα που θα γράφονται, γιατί η κυρία Κρανιά θέλει αυτή την προσπάθεια να την φέρει εδώ, ώστε να μην χρειάζεται όποιος από τα Καλύβια ή τη γύρω περιοχή ενδιαφέρεται να γίνεται εδώ, να γίνει δότης, να κατεβαίνει στην Αθήνα. Μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυρία Κρανιά. Ή μπορείτε να βοηθήσετε να τυποποιηθούν, να ελεγχθούν κάποια δείγματα. Γιατί όσο και αν θέλουμε τους δότες, είναι μια διαδικασία που στοιχίζει. Βεβαίως, φροντίζουμε να καλύπτεται οικονομικά, αλλά τα δείγματα, να ξέρετε, του κάθε δότη, του κάθε ανθρώπου που γράφεται ως υποψήφιος δότης, πάνε στην Αμερική για να εξεταστούν, γιατί εκεί στοιχίζει η εξέταση 30 δολάρια. Στην Ελλάδα το να γίνει η ίδια εξέταση στοιχίζει πάνω από 270 ευρώ. Για λόγους που ενδεχόμενα να καταλαβαίνετε και δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε εμείς. Λοιπόν, μπορείτε να βοηθήσετε με πολλούς τρόπους. Βοηθάτε με την παρουσία σας εδώ, βοηθήστε με το ενδιαφέρον σας. Είναι το να κλείνουμε τα αυτιά, δεν βοηθάει σε τίποτα στη ζωή μας. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι νόμιζα δεν θα μου χτυπήσει ποτέ την πόρτα. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα, εάν δεν γνωρίσουμε κάτι, αν κρατήσουμε εμείς απόσταση από κάτι, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας πλησιάσει αυτό. Είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί η γνώση από μόνη της είναι δύναμη. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική την παρουσία σας, παρόλο που η κυρία Κρανιά περίμενε περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ, γιατί και ένας μόνο είναι μια ζωή. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορεί να είσαστε εσείς. Και θέλω, τελειώνοντας, να σας βάλω να δείτε, η μικρή είναι ένα παιδάκι που θεραπευμένο πια σας χαμογελάει και σας ευχαριστεί όπως όλα τα παιδιά. Θέλω να σας βάλω το βίντεο της πρώτης Ελληνίδας δότριας να δείτε, γιατί τα λέει πολύ καλύτερα από ότι μπορούμε όλοι μαζί. Η δική μου ιστορία ξεκινάει το 1991, όταν ο σύζυγός μου σε ηλικία 29 ετών νόσησε από αξία μυελινή λευχαιμία. Οι γιατροί μας μίλησαν για το μυελό των οστών και μας είπαν ότι ήταν η θεραπεία για τον Γιώργο, εάν βρισκόταν κάποιος συμβατός δότης που θα τέλειωσε με το δικό του μυελό. Μέσα στη μεγάλη μας ισοδοξία σκεφτήκαμε ότι τόσοι φίλοι, τόσοι συγγενείς, είναι δυνατόν να μοιραστεί κάποιος στο συμβατός. Πράγματι λοιπόν, πήγαμε όλοι να εξεταστούμε, δώσαμε αίμα για τον Γιώργο για να εξεταστούμε, αλλά παρόλα αυτά μας έκαναν και την ερώτηση αν θέλαμε να γίνουμε δότες εθελοντές μυελού των οστών. Εγώ προσωπικά δέχτηκα αμέσως, κανένας μας δεν βρέθηκε στο συμβατός με τον Γιώργο και μάθαμε ότι δεν είναι ένα πράγμα τόσο εύκολο. Μπήκαμε και στην παγκόσμια δεξαμενή, αλλά και πάλι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Μπήκαμε στη διαδικασία χημειοθεραπείων, οι οποίες υποβαρύνουν πάρα πολύ όλους αυτούς τους ασθενείς που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες του αίματος. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα ελπίζαμε. 2 χρόνια μετά, από τότε που νόσησε ο Γιώργος, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τη μονάδα της οσηματότητας. Είπα ότι έγινε το θαύμα μέσα μου, ότι βρέθηκε με δηλώσει τον Γιώργο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Εγώ
είχα βρεθεί στο συμβατή με κάποιον άλλον άνθρωπο που είχε ανάγκη. Το δικό μου μυαλό. Με ρώτησαν αμέσως αν θα ήθελα να δώσω μυαλό. Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Αμέσως δέχτηκα. Είναι πάρα πολύ δυνατά και δύσκολα τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν έχει ένα δικό του άνθρωπο να νοσεί με λευχαιμία, δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι και ταυτόχρονα όμως μπορεί να σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και ίσως είναι και αυτό ένα μεγαλείο της ζωής από κάποια πλευρά. Μπήκα σε μια διαδικασία, με ρώτησαν οι γιατροί, έκανα κάποιες εξετάσεις και από εκεί και πέρα περίμενα ώστε να ετοιμαστεί και ο ασθενής για να δεχτεί το νόσχευμα το δικό μου. Αυτός είναι ένας χρόνος που πέρασε σχεδόν 4 με 5 μήνες και σε όλο αυτό το διάστημα ένιωσα πάρα πολύ υπεύθυνη απέναντι σε αυτόν τον ασθενή. Γιατί ήξερα ότι θα ετοιμαζόταν, θα έμπαινε σε δυνατά σχήματα χημειοθεραπείας για να δεχτεί το δικό μου μυαλό. Άρχισα να ανησυχώ λοιπόν για μένα, να φροντίζω τον εαυτό μου, να είμαι καλά, να προσέχω τον τρακάρι. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος σκότωνα το μυαλό το δικό του, η μόνη θεραπεία ήταν να πάρει το δικό μου μυαλό. Άρα η ευθύνη είναι μεγάλη. Όταν έφτασε η μέρα και μου είπαν οι γιατροί ότι θα έμπαινα για να δώσω μυαλό, ένα μήνα πριν το μόνο που έκανα ήταν ότι έδωσα αίμα δικό μου για να το πάρω κατά τη διάρκεια που θα έπαιρνα το μυαλό. Για να μην ξαναμεταγγιστώ. Δηλαδή σε προστατεύουν ουσιαστικά οι γιατροί σε αυτό το εγχείρημα που πας να κάνεις. Σαφώς, ως εθελοντής, μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχεις το δικαίωμα της άρεσης. Πώς όμως κάποιος μπορεί να αρνηθεί όταν ενός ανθρώπου ζωή τελειώνει και περιμένει από σένα. Γι' αυτό και όταν κάποιος γίνει εθελοντής δότης μυαλού των οστών, πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για την απόφαση που παίρνει. Γιατί ουσιαστικά δίνει μια ελπίδα σε έναν ασθενή. Το να πάει κάποιος να γίνει εθελοντής και ξαφνικά μετά από 3, 5, 10 χρόνια το ειδοποιήσουν και αρνηθεί, είναι σαν να έχει δώσει ψεύτικη ελπίδα σε κάποιον άνθρωπο που τελειώνει η ζωή του. Δεν θα σταθώ στη διαδικασία, γιατί εμένα η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Θα σταθώ στο συνέστημα που ένιωσα όταν βγήκα από το χειρουργείο. Και αυτό ήταν ακριβώς το συνέστημα που ένιωσα όταν είχα γεννήσει τα παιδιά μου. Όταν ξύπνησα και είχα φέρει στον κόσμο τα παιδιά μου. Έτσι ακριβώς και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να είχα φέρει στη ζωή ένα καινούριο άνθρωπο. Ο Γιώργος δεν κέρδισε τη μάχη με τη ζωή. Έφυγε. Και έφυγε από κοντά μας γιατί δεν βρέθηκε κάποιος άλλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει. Τον άκουσα πάρα πολλές φορές να κοιτάει γύρω του και να λέει «Κάποιος άνθρωπος από όλους αυτούς γύρω μου μπορεί να με βοηθήσει και δεν τον γνωρίζει». Είναι ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο... Δεν μπορώ να εκφράσω ακριβώς όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα εγώ και ούτε βέβαια μπορούσα να μπω στην ψυχή του την ίδια για αυτό που έγραφε εκείνος. Παρ' όλα αυτά, πριν ο Γιώργος, στο τελευταίο στάδιο, είχε πάρει μυαλό από μία δότρια, Αμερικανίδα δότρια, επειδή όμως ήταν ήδη πάρα πολύ καταπονημένος, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Μαζί με το μυαλό όμως που ήρθε από την Αμερική, που έφερε οι γιατροί για να με πάρει ο Γιώργος, υπήρχε και ένα μονίμο γράμμα από τη δότρια του. Σε ένα σημείο λοιπόν έγραφε ότι ο Θεός την έχει ευλογήσει με ένα θείο δώρο. Ένα δώρο που το έστειλε για τον Γιώργο. Αυτό εμένα με εκφράζει απόλυτα. Ότι αυτό που έχω κι εγώ και εκείνη είναι ευλογία Θεού. Αυτή την ευλογία Θεού όμως δεν την έχω μόνο εγώ και εκείνη. Την έχετε κι όλοι εσείς. Αλλά αν δεν γίνετε εθελοντές, δεν θα το μάθετε ποτέ. Πριν σας πω ότι μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Βγερινού ό,τι θέλετε, όποια απορία έχετε, θα σας ευχαριστήσω, θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, θα ευχαριστήσω την κυρία Κανιά
για την πρωτοβουλία της και την κυρία Παλαιού για όλη τη δουλειά που έκανε για να γίνει αυτό. Και στα έντυπα έξω υπάρχουν αιτήσεις για όποιον θέλει να γίνει, να γραφτεί τώρα ο στότης. Έντυπα έτσι και αλλιώς έχω δώσει σε αρκετούς, μπορείτε να πάρετε και απ' έξω, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε και συνειδητοποιημένοι πια όσοι γίνεται να γραφτείτε. Μπορείτε να στο κέντρο Υγείας Καλλιδίων να απευθύνεστε, να πάτε φίλους γνωστούς και να μας βοηθήσετε με τον τρόπο σας να βοηθήσουμε όποιον έχει ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και άκρως συγκινητικά. Τελικά έχουμε φοβερές δυνάμεις μέσα μας. Όλοι μας. Αρκεί να το μάθουμε. Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Εύχομαι όσοι έχουμε από εδώ πέρα έτσι λόγο να δώσουμε να το κάνουμε σήμερα. Βέβαια με την ηλικία υπάρχει ένα θέμα. Και στα δίδυμα αδέρφια τι συμβαίνει? Α, τι είναι? Εννοώ ότι αυτά έχουν πιο, είναι πιο συχνό ή είναι σίγουρο ότι τα δίδυμα αδέρφια είναι συμβατά? Όχι. Είναι πιθανότατα. Είναι πιθανότατα. Όσο περισσότερα αδέρφια υπάρχουν, τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να βρεθεί ένα στο συμβατό αδέρφιο. Και κάτι τελευταίο, και σε πόσες φορές μπορεί κάποιος δέκτης να κάνει, κάποιος ασθενής να κάνει απόπειρα να... Να μεταποσχεθεί. Ναι, να μεταποσχεθεί. Συνήθως 2 ή 3 φορές. 2 ή 3 φορές, ανάλογα. Πολλές φορές όταν δεν γίνεται σωστή κατάσταση στο νόσημα για κάποιο λόγο, είτε κάποιος παράγοντας λιμοπόνος, είτε το ίδιο το νόσημα δεν ήταν επαρκές ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί στο μυελό των γνωστών του ασθενούς, μπορούμε να ζητήσουμε από τον δόκτη να δώσει δεύτερη φορά, όχι πια μυελό, αλλά περιφερικά. Να δώσουμε τον παράγοντα και να συλλέξουμε κύτταρα και να δώσουμε πια μόνο κύτταρα, ώστε να βοηθήσουμε να ενδυναμώσουμε το ήδη υπάρχον νόσημα. Αν όμως δεν γίνει ποτέ κατάσταση στο νόσημα για τον οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη μεταμόσχευση. Ο χρόνος που αυτός θα γίνει εξαρτάται από τον ασθενή και από την ανέβηση φυσικά ενός άλλου συμβατού δόκτη. Εάν πρέπει να μεταμοσχευτεί, που συνήθως οι ασθενείς αυτοί πρέπει να σκέφτονται, μπορούμε να προχωρήσουμε από τις μητέρες. Συνήθως προχωρούμε από τις μητέρες. Δεν είναι απόλυτα συμβατές, δεν είναι 100%. Καμιά μάνα και κανένας πατέρας. Είναι περίπου στο 50% συμβατή με τα παιδιά τους. Προτιμούμε πάντα τη μητέρα, γιατί η ίδια μάνα έχει κυοφορήσει το παιδί. Οπότε ο οργανισμός παιδιού και μάνας είναι δεμένα. Δεν είναι εντελώς άγνωστο. Ενώ με τον πατέρα μπορεί να προκληθούν κάποια άλλα προβλήματα που με την μαμά μπορεί να μην τα έχει το παιδί. Οπότε πάντα προτιμούμε τις μαμάδες, αν δεν έχουμε άλλο φυσικά συμβατοδότη. Το ρόσο τον φοροπλακωτιακό το χρησιμοποιούμε. Συνήθως το χρησιμοποιούμε σε μικρά παιδιά όμως, γιατί έχει σημασία όταν παίρνουμε το αίμα από το κεφάλαιο λόρο. Έχει πολλά κύτταρα, είναι λίγο σε όγκο. Ένας ενήλικας ή ένα μεγάλο παιδί δεν είναι αρκετά τα κύτταρα που έχει μέσα ώστε να γίνει μια πλήρης εγκατάσταση. Κάποιες φορές μπορούμε να χρειαστεί να δώσουμε 2 ιστοσυμβατά μεταξύ τους ομφάλια αίματα, οπότε να δώσουμε έναν αρκετό και έναν ικανό όγκο σε έναν ασθενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε να ζητήσουμε πολλά μέχρι να αποφασίσουμε αν θα πάρουμε τα 2 ομφάλια ή το 1 ομφάλιο ή τη μαμά. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε εθελοντές δότες με των γνωστών. Δεν είναι, βλέπω ένα κύριο που φοράει την μπλούζα της Γλώβας. Οπότε ξέρει πολύ καλά τι γίνεται μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, το έχει ζήσει ο ίδιος. Πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και αυτούς τους γονείς που παλεύουν. Και το μόνο που ζητάμε είναι να δώσουμε λίγο μυελό των νοσκών. Είναι κάτι που αναγεννάται, που δεν θα πάθουμε πραγματικά κάτι. Πέρα από μόνο, όπως είπε αυτό το παιδάκι, λίγο μόνο όπως πέφτουν από την κούνια. Έχω χρόνια να πέφτουν από την κούνια, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
Εγώ ίδια είμαι θελόντρια και κάθε φορά που με παίρνουν για να κάνω μια ομιλία ή να κάνω κάτι άλλο, παίρνω με χαρά. Μήπως είμαι στη συμβατή με κάποιον. Οπότε το έχω ζήσει από μέσα. Είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το πολιτικό τμήμα και έχω δει μεγάλο πόνο και θλίψη. Οπότε αξίζει τον κόπο γιατί τα παιδιά μπορούν να γίνουν καλά. Έχει σημασία αυτό. Ενήλικες. Υπάρχουν στις μονάδες μεταμόσχευσης των μεγάλων νοσοκομείων, υπάρχουν και μαμάδες που νοσούν και έχουν μικρά παιδάκια αφήσει στο σπίτι και νέοι άνθρωποι, στον καθένα αξίζει. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή του. Και δικαίωμα στην αγάπη, βέβαια, και στο... Απλά λίγο μεγιστοποιούνται τα πράγματα όταν πρόκειται για παιδιά, γιατί ξέρετε ότι όταν διαγνωστεί ένα παιδί, νοσεί όλη η οικογένεια. Και έτσι είναι λίγο πιο... είναι λίγο πιο βαρύ. Πολύ πρέπει να φροντίσουμε εμείς για αυτά. Χρήσα. Όχι, 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 δεν ισχύει. Απλά όταν θα πάρουμε το μυαλό των νοστών, αν ποτέ είστε στο σωματί, θα πρέπει να πάρετε σύνδρο για περίπου ένα μήνο μετά. Για να πληρώσετε τις αποθήκες ήδη. Δεν έχει να κάνει. Ο δέκτης δεν έχει, δεν έχει ποτέ πρόβλημα. Ίσως ο δότης. Άριστα. Πόσες φορές μεταποσχεύουν τα παιδιά που έχουν μεσογειακή ανεμία και ένα από τα αδελφάκια τους, γιατί συνήθως τα παιδιά με τη μεσογειακή ανεμία τα μεταποσχεύουν, προτιμούμε τα αδέλφια. Όταν έχει ένα ιστοσυμματό αδελφό, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να είναι ετεροσυγκώδης. Από τη στιγμή που υπάρχει παιδί που νοσεί, σίγουρα μέσα στην οικογένεια υπάρχουν και ετεροσυγκώδης. Σαφέστατα είναι. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς στη δημόσια τράπεζα. Δηλαδή μπορεί να ληφθεί από εκεί. Δεν είναι ανάγκη ο γονιός να πληρώσει στην ιδιωτική τράπεζα. Δηλαδή το να υπάρχει, το να δοθεί στη δημόσια τράπεζα το αίμα του εμφαλήριου λόρου, δεν αναιρείται ότι μπορεί, αν το χρειαστεί το παιδί, που νομίζω ότι σε πολύ συγκεκριμένο νόσημα και με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι ελάχιστη περίπτωση που χρησιμοποιείται. Αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει το δικό του, αν αυτό χρειαστεί κάποια στιγμή. Για παιδί.
δημιουργήθηκε αυτή η τράπεζα δημόσια. Ορίστε. Πότε δημιουργήθηκε αυτή η δημόσια τράπεζα. Α, έχει πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πρέπει να έχει πάνω από 15 χρόνια. Συγγνώμη. Απλά δεν ήταν βεβαίως γνωστή στα δημόσια. Σύντομα δεν το ήξερα ότι υπάρχει δημόσια. Μόνο για τα ιδιωτικά μα δεν έκαναν κάποιο κόστο. Κανεί δεν μου είπε ότι υπάρχει δημόσια. Δεν θα ήμασταν τελευταία χώρα στον κόσμο σε αριθμό δοτών. Δεν έχουμε πληροφόρηση για αυτά. Για πολλούς λόγους. Κύριε Ζάρα, και τα χρόνια που ζούμε τα τελευταία κατάσταση. Μπορεί. Ίσως να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι για όλα. Ας πούμε. Πάμε και προβλήματα, δεν έτσι. Thank you.